Πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Για λόγους συμβολικούς είχαμε φιλοξενήσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον Αριστοτέλη Σαρικώστα, και πέρυσι ανήμερα της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε και σήμερα. Είναι χαρά μας, κύριε Σαρικώστα, σας φιλοξενούμε για δεύτερη χρονιά στην εκπομπή μας. Μας κάνετε ποδαρικό σε μια συμβολική εκπομπή που έχει ως επίκεντρο τα γεγονότα της περίοδου. Φωτορεπόρτερ, ήτανε ο θρυλικός φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Είναι και η Βάλια Μπούη, συνάδελφος μαζί μου. Είναι το πρόσωπο της ημέρας ο κύριος Σαρικώστας. Βέβαια. Λόγω των γεγονότων που έγιναν το 1973. Υπάρχει κάποια λήψη, κύριε Σαρικώστα, που ξεχωρίζεται ανάμεσα στις δεκάδες που έχουν την υπογραφή σας? Αν άκουσα καλά, επειδή δεν έχουμε καλή επαφή και επικοινωνία. Εάν υπάρχει κάποια λήψη, κάποια φωτογραφία που ξεχωρίζεται, φωτογραφία που έχει την υπογραφή σας από τα γεγονότα της περίοδου. Κοιτάξτε, οι φωτογραφίες είναι πολλές, με την έννοια ότι κάθε φωτογραφία έχει και τη δική της ιστορία. Αν μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις, εγώ πρέπει να λέω μερικά εκατομμύρια με τις φωτογραφίες που έχω φωτογραφίσει κατά τη διάρκεια του Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο, αν μου επιτρέψετε να πω το εξής, δεν είναι μόνο η 17η Νοεμβρίου. Το Πολυτεχνείο ξεκινάει πολύ πιο παλιά και, για να είμαι πιο ειλικρινής, φωτογραφική έκθεση που έχω κάνει εδώ στο Δημαρχείο της Αριανής μας βοηθάει να ξαναζήσουμε την πολιτική ζωή της Ελλάδας από το 1965 μέχρι τις 24 Ιουλίου του 1954 με την επάνωδο της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Με κυρίως θέμα βεβαίως το Πολυτεχνείο, το οποίο έχουμε την επέτειο σήμερα. Πέρασαν 48 ολόκληρα χρόνια, αλλά δεν αποφεύγω την ερώτηση, θα σας απαντήσω. Απλώς θέλω να σας πω δύο λόγια για να καταλάβουν και οι ακροατές τι γινόταν εκείνη την εποχή. Μετά την ανατροπή του Γεωργίου Παπανδρέου από τα βασιλικά ανάκτορα, γιατί από εκεί ξεκίνησε το κακό, είχαμε μια μεγάλη περίοδο που η Ελλάδα βρισκόταν, η Αθήνα τουλάχιστον, το Κοινοβούλιο της Ελλάδας βρισκόταν σε μεγάλη ανομαλία. Καθημερινώς είχαμε διαδηλώσεις, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά σε όλη την Αθήνα, με συλλήψεις, ξεροδαρμούς, εκτοπίσεις και πολλά άλλα διάφορα πράγματα, με την έννοια ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και σε κάθε δημοσιογραφικό γραφείο, ακόμα και σε ένα καφενείο, οι ψήφιροι έλεγαν ότι ο Κωνσταντίνος ετοιμάζει το πραξικόπημα των στρατηγών. Εγώ τότε δούλευα στο Associated Press, στο Αμερικανικό Προσπυριογήσεων. Η δουλειά του φωτορεπόρτερ είναι να καταγράφει και όχι να αναλύει την πολιτική ή κάθε φωτογραφία. Η φωτογραφία πρέπει να μιλάει μόνη της. Και αυτό φρόντιζα να το κάνω σε όλα τα 40 χρόνια που την υπηρέτησα. Αν το πέτυχα ή όχι, δεν το γνωρίζω. Εσείς θα μου πείτε. Ναι, το πετύχατε και με το παραπάνω, και είναι τιμή για μας που σας φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Να επανέλθουμε στην πρώτη ερώτηση, αν ξεχωρίζετε κάποια συγκεκριμένη λήψη από τις εκατοντάδες. Κοιτάξτε, το γεγονός της βραδιάς ήταν, το γεγονός των ημερών, ήταν η φωτογραφία που εισβάλλει στο Πολυτεχνείο. Η φωτογραφία που εισβάλλει το τάγκ στο Πολυτεχνείο. Αυτή ήταν η φωτογραφία η οποία έκανε τον Υπουργό Ιστορικών της Κούντας, ότι τον στρατηγό Στελιανό Πατακό, να βγει να μας καλέσει και να μας πει ότι δεν συνέβη τίποτε χθες το βράδυ στο Πολυτεχνείο. Αλλά όταν οι εφημερίδες γύρισαν το μεσημέρι με πρώτη σελίδα τις φωτογραφίες αυτές του Πολυτεχνείου και τα επεισόδια τα οποία είχαν προηγηθεί, μας ξανακάλεσε πάλι ο κ. Πατακός και είπε, επιλέξει, ότι ναι, έπρεπε να επέμβουμε για να τελειώνει αυτή η ιστορία με τα παλιόπαιδα. Έτσι αποκαλούσε τους φοιτητές που είχαν κάνει την κατάληψη στο Πολυτεχνείο. Για μένα η κατάληψη, καταρχήν να σας πω δύο περιστατικά, δύο συγκυρίες, γιατί μέχρι σήμερα λογικά σκεπτόμενος δεν θα έπρεπε ποτέ να είχα φτάσει εκεί. Ένα γεγονός είναι ότι το γραφείο μας, το Associated Press, ήταν υψηλά στην Ακαδημία, 27, και πολύ κοντά στη Βουλή των Ελλήνων.
Εκείνο το βράδυ, όπως όλοι οι συνάδελφοι, έτσι και εγώ, φωτογραφίζαμε όλη την ημέρα τα γεγονότα, αλλά το βράδυ, χειμώνας, Νοέμβριος μήνας τώρα, 6-6,5 ώρα σκοτίνιασε και πηγαίναμε όλοι στα γραφεία μας, γιατί θα ήταν τρελό να πας με το φλάσ να τραβήξεις μια φωτογραφία τον αστυνομικό που συλλαμβάνει ή ξυλοκοπεί κάποιον διαδηλωτή. Έτσι λοιπόν πήγα και εγώ στο γραφείο μου, εμφάνιζα τις φωτογραφίες και με το μηχάνημα το οποίο είχαμε, έστειλα τηλεφωτογραφίες στη Νέα Υόρκη, που ήταν η έδρα μας. Από εκεί όλες τις φωτογραφίες πήγαν σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Αργά το βράδυ, γύρω στις 9-9 και κάτι, άκουσα ένα θόρυβο, γιατί ήταν το τιμίο μου στον 7ο όροφο της Οδού Ακαδημίας. Και μου φάνηκε ότι ήταν τάξη, ήταν ερπίστριες. Και μπήκα στην αίθουσα των δημοσιογράφων, ειδοποίησα τον διευθυντή μου και του είπα ότι έλα να ακούσει, παρακαλώ πολύ, κάτι συμβαίνει. Και είπε και αυτός, ναι, πράγματι είναι τάξη. Επιλέξει, μου είπε, Σίτμεν, λέει ο Κάμερ Σιντό. Λέω, βεβαίως θα πάω, αλλά ποιος θα γράψει το story. Και μου λέει, όταν επιστρέψεις εσύ, θα μας πεις τη συνέντευξη. Λέω, όχι, του λέω. Εγώ ήθελα να έχω κάποιον μαζί μου, γιατί για να βγεις εκείνη την ώρα στους έρημους δρόμους, μόνος σου, με την τσάντα και τις δύο φωτογραφικές μηχανές στο λαιμό, στο χέρι, δεν ήταν εύκολο πράγμα. Και ήθελα να έχω κάποιον, να είμαστε δύο τουλάχιστον. Να μην σας κουράζω, τον έπεισα μετά από πολλά, κατεβήκαμε κάτω, μπήκαμε στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν μια Jaguar, 2,4 θυμάμαι. Και είχε αγγλικές πινακίδες. Επειδή ήταν ξένος ανταποκριτής, είχε δικαίωμα το αυτοκίνητό του να έχει ξένες πινακίδες. Αγγλικές συγκεκριμένα. Μπήκαμε μέσα και κατεβήκαμε την οδό της Αμερικής και πέσαμε στην οδό Πανεπιστημίου επάνω στη φάλαγγα την ώρα που 10-12 τάγκ, μικρά και μεγάλα, κατέβαιναν προς την οδό Πατωσίου που είναι το Πολυτεχνείο. Ψάχναμε να βρούμε ένα χώρο να μπούμε μέσα, γιατί σκεφτείτε την εικόνα. 10-12 τάγκ να προχωρούν σιγά σιγά προς τα κάτω και δεξιά μόνο του στον δρόμο να είναι μια Jaguar. Είναι λιγάκι τρελό, αλλά δεν υπήρχε κανείς μας φωτογραφίσει. Οι οδηγοί στρατιώτες κατάλαβαν, αντιλήφθησαν το σκοπό μας και θέλαμε. Εμείς θέλαμε να χωθούμε μέσα, να γίνουμε κι εμείς ένα κομμάτι της φάλαγγας. Αυτό το πετύχαμε. Αλλά όταν φτάσαμε κοντά στο πανεπιστήμιο, μας πλησίασε ένα αστυνομικό αυτοκίνητο, το μόνο αυτοκίνητο που είδαμε, αστυνομικό, το 100 το λεγόμενο, το οποίο μας πλεύρισε, ήρθε δίπλα μας. Εγώ μη ήμουν οδηγός, οδηγούσε ο διευθυντής μου. Μηχανές κάτω. Καμία ένδειξη τύπου, πρέσβη και τα λοιπά, δεν είχαμε στο αυτοκίνητο. Απλώς πινακίδες αγγλικές. Μας πλησιάζει το 100, δίπλα ακριβώς, ανοίγει το παράθυρο ο αστυνομικός και με την απειλή περιστρόφου μας είπε μερικά επίθετα χοντρά, τσακιστείτε, φύγετε από εκεί κτλ. Και ο διευθυντής μου οδηγώντας το αυτοκίνητο λίγο στενοχωρήθηκε, λέει τι κάνουμε τώρα στο τέλος. Και τον παρακάλεσα να μην μιλήσει, θα τους μιλήσω εγώ. Και βεβαίως έπρεπε να σκεφτώ αυτομάτως, δεν είχαμε χρόνο, γιατί με εξαπλήσουμε το περίστροφο και ξέρετε, εκείνες τις ώρες. Δεν δίνανε αναφορά ούτε ο στρατιώτης στον αξιωματικό, ούτε ο φύλακας επίσης στον ανώτερό του. Πυροβολούσαν και έκαναν ό,τι ήθελαν. Είχαν την εξουσία πάντως, ακόμη. Όταν λοιπόν βλέπω αυτή τη σκηνή να μας εκβιάζει, να μας απειλεί ο αστυνομικός, κατεβάζω και εγώ το παράθυρο και χωρίς πολλή σκέψη έβαλα το χέρι στη μύτη, στο στόμα μου και το έκανα ένα αλλά πολύ δυνατά και πολύ αυστηρό τόνο. Βλέποντάς με αστυνομικός να του κάνω αυτή την χειρονομία, μπορώ να πω ότι σοκαρίστηκε, ψάρωσε με λίγα λόγια. Και γύρισε κεφάλι του και μίλησε στον αρχιφύλακα, ο οποίος καθόταν δίπλα του. Και να τον κάνω, μάλλον θα ρωτούσε αυτόν. Τι είναι αυτή. Αλλά μετά από μια σύντομη συνομιλία που έχουν οι δυο τους, κλείσαν το παράθυρο, κάναν το αυτοκίνητο δεξιά και έφυγαν. Με αποτέλεσμα λοιπόν να φύγουν και να προχωρήσετε μπροστά. Φτάσαμε πολύ κοντά στο Πολυτεχνείο. Και ξεκίνησε τότε η διαδικασία. Κατεβήκαμε κάτω και εγώ και ο διευθυντής. Ναι. Εγώ καθαρά με τις μηχανές στο λαιμό μου και την πλάτη, με την τσάντα μου. Και πήγαμε και σταθήκαμε στην οδό στο Βνάρι του Πατησίων. Δηλαδή από την κυρία είσοδο του Πολυτεχνείου 15-20 μέτρα. Τα τάξη όπως ήρθανε, πήγαν και στάθηκαν σε όλο το μήκος της προσώπησης του Πολυτεχνείου με τον διοικητή του, τον μεγάλο τάγκο, που ήταν ολοκίας επάνω, σταμάτησε μπροστά στην κυρία είσοδο του Πολυτεχνείου.
άρχισα σιγά σιγά να φωτογραφίζω χωρίς φλάσ, μόνο με τα φώτα του δρόμου και της προβολής που είχαν ρίξει τα τάγκς πάνω στο Πολυτεχνείο. Και δεν τελείωνα ποτέ το φιλμ. Τραβούσε 6, 7, 8 καρέ, ενώ έχει 36. Υπήρξε κάποια στιγμή που φοβηθήκατε? Γιατί φοβόμουν ότι κάποια στιγμή θα με συλλάβουν. Θα με πάμε. Ακριβώς αυτό, κύριε Σαρικώστα. Υπήρξε στιγμή που φοβηθήκατε? Μετά συνέβη το εξής περίεργο γεγονός. Ήρθε μπροστά μου ένας αστυνόμος με τρία στηρίτια, διευθυντής αστυνομίας, τον οποίο ούτε καν το όνομά του ήξερε ποιος είναι. Απλώς επειδή όλες εκείνες τις μέρες αστυνομικοί, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, βλεπόμασταν σχεδόν όλη την ημέρα με τις διαδηλώσεις, τις συλλήψεις, τρέχαμε να φωτογραφίσουμε. Δεν διστάζομαι. Παρόλο και ότι πυροβολούσαν με πλαστικές σφαίρες την ημέρα, το βράδυ βέβαια χτυπούσαν καθαρά με πυρομαχικά καλά, γύρω οι σκεπές των πολυκατοικιών, τα μπαλκόνια ήταν γεμάτα από σκοπευτές. Και έρχεται μπροστά μου ο αστυνόμος, τον οποίο δεν γνώριζα. Απλώς φατσικά τον είχα δει μερικές μέρες πριν και μου λέει με εκείνο το αστυνομικό ύφος: τι κάνεις εδώ? Ήρεμα του απαντώ, του λέω: και οι διευθυντές θα πάρουν μερικές φωτογραφίες για το γραφείο. Και τι μου λέει? Κάτσε εδώ, θέλω να σε βλέπω. Άλλο που δεν ήθελα κι εγώ. Να ακούσω από έναν αστυνομικό διευθυντή να μου πει κάτσε εδώ. Να έχετε δίπλα σε ένα αστυνομικό διευθυντή. Βέβαια. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Σαρικώστας. Αν μπορούμε συνάδελφοι λίγο να επιβεβαιώσουμε το θέμα. Μεταξύ αυτό και μερικοί γνωστοί. Βέβαια, βέβαια. Προβοκάτορες, οι οποίοι είχαν τα κλόψη κρυμμένα στην Καμπαρδίνα. Κύριε Σαρικώστα, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Α, βέβαια, με ακούτε. Νόμιζα ότι είχαμε τεχνικό πρόβλημα. Δίπλα λοιπόν στον αστυνομικό διευθυντή, νιώσατε σίγουρος και συνεχίσατε τις λήψεις. Αυτό λέω. Εκεί είμαστε, εντάξει. Βέβαια. Θέλω να πω ότι βλέποντας τον αστυνομικό να μου λέει αυτά, σίγουρα αυτοί που ήταν δίπλα μου, αστυνομικοί με πολιτικά, με ένστολοι, αξιωματικοί του στρατού, στρατιώτες και μερικοί με πολιτικά, οι οποίοι τους γνώριζα, αυτοί ήταν οι γνωστοί προβοκάτορες, ήταν 4-5 άτομα. Οι οποίοι είχαν τα κλόψη κάτω στην Καμπαρδίνα και χτυπούσαν τον κόσμο, προβοκάροντας, δηλαδή προκαλώντας τον κόσμο να αντιδράσει όπως αντιδρούσε. Μετά από αυτό το συμβάν, τη δεύτερη συγκυρία, ένιωθα πιο ελεύθερα και φωτογράφησα. Και προχωρήσατε στις φωτογραφίες. Ολόκληρο. Επειδή έχουμε, κύριε Σαρικώστα, έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις εικόνες που βλέπατε εκείνη τη στιγμή? Με 2-3-4 λέξεις. Με 2 λεπτά μόνο. Ναι. Να σας περιγράψω τις σκηνές τις οποίες έζησα. Ακριβώς. Τις οποίες τις θυμάμαι ακόμα και δεν πρόκειται να τις ξεχάσω. Και σε έχουν περάσει 48 χρόνια. Άκουγα τους φοιτητές από μέσα να φωνάζουν: ελάτε μαζί μας. Είμαστε αδέλφια. Είμαστε άοπλοι. Άνοιγαν τα ποκάμισά τους από τα παράθυρα του Πολυτεχνείου. Κάτω από τα σίδερα, πάνω από τα μπαλκονάκια. Άκουγα αυτά τα συνθήματα. Είμαστε άοπλοι. Ελάτε μαζί μας. Είμαστε Έλληνες. Μην πυροβολείτε και πολλά άλλα. Βεβαίως η άλλη πλευρά αντιδρούσε νευρικά. Αυτοί που ήταν πάνω στα κολονάκια, ανοίγοντας τις σημαίες και τα πανό, συνέχιζαν η μουσική του Θοδωράκη, ακουγόταν από μέσα. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Αλλά εγώ στις 12 η ώρα έντυψα τον διευθυντή μου να περισσώσουμε ό,τι είχα φωτογραφίσει μέχρι εκείνη την ώρα. Και για να μην σας κουράζω, ήρθε η ώρα 3 παρα 5 λεπτά, παρα 7 λεπτά. Το λοχείο που ήταν πάνω στο τάγκ μπροστά στην κυρία Ίσο, τον άκουγα από τη μία και το τηλέφωνο και από την άλλη το περίστροφο. Και τον άκουγα να λέει: μάλιστα, μάλιστα, διατάξτε, διατάξτε. Βέβαια δεν άκουγα τι του έλεγε ο άλλος. Και στη συγκεκριμένη ώρα, 3 παρα 5 παρα 7 λεπτά, βλέπω τον πυργίσκο να τον γυρίζει ανάποδα. Δηλαδή, ενώ το κανόνι έβλεπε την κυρία Ίσο, ξαφνικά γύρισε πίσω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκανε και όπισθεν. Και ήρθε στο διπλανό σημείο, δίπλα από μένα. Στο άλλο πεζοδρόμιο. Είναι συγκλονιστικά, κύριε. Βέβαια. Πήρε τον να φύγει. Κύριε Σαρικώστα, είναι συγκλονιστικά. Κουλάρισε τη μηχανή, κοιμώσει, είναι μήκη. Μάλιστα. Πήγε και έπεσε πάνω στην κυρία, στην κεντρική είσοδο. Βέβαια, κύριε Σαρικώστα, το μήνυμά σα σήμερα. Και πέσανε, θυμάμαι την εικόνα σαν να είναι τώρα. Οι φοιτητές οι οποίοι ήταν σκαρφαλωμένοι πάνω στο κολονάκι πέσανε. Άλλοι μπροστά, άλλοι πίσω. Μάλιστα, είναι συγκλονιστικά. Κύριε Σαρικώστα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι συγκλονιστικά. Η αλήθεια είναι πως αυτός ο άνθρωπος και οι μαρτυρίες του το είχαμε βιώσει και πέρυσι. Είχαμε κλείσει την εκπομπή πέρυσι με τον κύριο Σαρικώστα. Δεν μπορείς να τον κόψεις. Και η αλήθεια αυτά είναι. Που λέει πραγματικά, δηλαδή, μα αφήνουν άφωνος και τα παρακολουθούμε, τα ακούμε με Ακριβώς. πολύ μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον. Είναι συγκλονιστικά και αποτελεί χαρά βέβαια για όλους εμάς το γεγονός ότι σήμερα ξεκινήσαμε με αυτές τις μαρτυρίες και με αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Σαρικώστα.